Εκ μέρου των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία της ΛΑΡΚΟ, χαιρετίζω τη διαχρονική και έμπρακτη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στον αγώνα μας και προσωπικά το Γενικό Γραμματέα, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της στερεάς Ελλάδας, στην Αταλάντη, που αυτή τη στιγμή εμορραγεί από το αποτύπωμα που άφησαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών όσον αφορά τον αγροτικό και το βιομηχανικό τομέα. Η Λάρκο, όπως και η Αγροτιά, παρήγαγε μέχρι εχθές τουλάχιστον πλούτο από τη γη. Μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, τον πραγματικό πλούτο δηλαδή. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές στραγγάλισαν αυτό το τομέα βάναυσα, ούτω ώστε η διατροφική αυτάρκεια στη χώρα μας να είναι αδύνατη και να εξαρτάται οικονομικά από ξένου ομίλους όπως η Μοσάντο. Παραλληλίζω τον Έλληνα αγρότη με τον Έλληνα Μεταλλορίχο, γιατί το πεδίο εργασίας τους είναι η γη. Είναι η μάνα γη που από μέσα τη προσφέρεται το σύνολο των αγαθών για την επιβίωση του ανθρώπου. Αυτή τη μάνα γη βλέπουμε οι εγχώριε και οι ξενόφερτες πολιτικές να την έχουν καταδικάσει σε μαρασμό, σε μια ιδιότυπη εμμηνόπαυση. Αυτή τη μάνα γη βλέπουμε σιγά σιγά να την παροπλίζουν στη χώρα μας και να ψάχνουν για παρένθετες μητέρες με αφύσικα συνικέσια γουόκ κουλτούρες, πράσινη μετάβαση και πράσινα λόγα. Μαζί τους είναι και όλο το μηντιακό κατεστημένο που τους παρέχει στήριξη ούτω ώστε να συγκαλύπτονται τα κάθε είδους εγκλήματα είτε αυτά αφορούν στο ξεπούλημα της χώρας είτε στα κανονικά εγκλήμακα εγκλήματα όπως αυτά των τεμπών. Ο αγρότης και ο βιομηχανικός εργάτης βρίσκεται εδώ, όπου μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας μας θα ανατρέψει αυτές τις πολιτικές. Σας ευχαριστώ πολύ.